Να πάμε στον Γιάννη Ευσταθίου, όπου βρίσκεται στα γραφεία του κύριου Φάμελου. Πάμε όλοι μαζί στο σπίτι μας. Το μαζί έχει κερδίσει, θα τα ακούσετε όλα τα υπόλοιπα εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Από απόψε δουλειά, όχι επόμενη μέρα, από απόψε. Λοιπόν, ακολουθούμε τον κύριο Φάμελο, τον ακούσατε. Γιάννη, κατευθύνεται τώρα προς την Κουμουνδούρου. Θα κάνει τις δηλώσεις του εκεί, ανέφερε. Ναι, σε λίγα λεπτά, είναι πάρα πολύ κοντά. Θα είμαστε μαζί του και θα κάνει τις δηλώσεις ο κύριος Φάμελος. Συνοδεύεται από μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, της νεολαίας κατά βάση. Είναι όλοι με πολλά χαμόγελα. Τον ακολουθούμε, βλέπετε. Με ικανοποίηση, από σήμερα δουλειά μας, είπε, αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Είναι ικανοποιημένος και κατευθυνόμαστε και εμείς μαζί προς την Κουμουνδούρου για τις πιο μακροσκελείς δηλώσεις του κύριου Φάμελου εκεί, μετά και την αποδοχή της πρώτης θέσης του από τον κύριο Παύλο Πολάκη που ακούσαμε νωρίτερα και τα όσα μας μετέφερε και ο Χρήστος Τσίγουρης. Σε ζωντανή σύνδεση από το Open είναι ενημέρωση. Τα παιδιά είναι το μέλλον μας. Αυτά, να θυμίσουμε, Γιάννη, όπως ανέφερε η κυρία Ξενογιαννακοπούλου, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος εκλέγεται με 49,9%. Δεύτερος έρχεται ο κύριος Πολάκης, που σύμφωνα και με την ανακοίνωση που έκανε νωρίτερα είπε πως δεν θα πάνε σε δεύτερο γύρο. Δέχεται τον Σωκράτη. Και πότε κρυφήκαν όλα σήμερα. Ακριβώς, ακριβώς. Και οδεύει όπως και μας είπες. Το περιμένατε το σχεδόν 50%. Περίμενε η κοινωνία, οι προοδευτικοί πολίτες να υπάρχει μια απάντηση που να είναι δίπλα τους. Και αυτή η απάντηση νομίζω δόθηκε. Με έναν εμφατικό τρόπο. Και είναι καλό, νομίζω, ότι μπορούμε από σήμερα να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε. Γιατί έχουμε πάρα πολλές υποχρεώσεις και πάνω απ' όλα είναι οι ανάγκες κοινωνίας. Αυτό θέλω να υπηρετήσω, αυτό θέλουμε να υπηρετήσουμε. Είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνετε από αύριο. Νομίζω ότι προέχει να αγκαλιάσω τους συντρόφους μου και τις συντρόφισσές μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δεν θα πει περισσότερα. Τον πιέζουμε, όπως βλέπετε, οι δημοσιογράφοι να μας μιλήσει. Έχει όλη την καλή διάθεση, αλλά θέλει να κάνει τις καταληκτικές επίσημες δηλώσεις στα γραφεία της Κουμουνδούρου, εκεί που θα αναλάβει πλέον και την ηγεσία του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.